Σας καλωσορίζουμε στο Open House Athens. Το Open House διεξάγεται σε πάνω από 40 πόλεις, ανάμεσά τους η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μανουέλα και σήμερα βρισκόμαστε στη Γλυφάδα, στο Ogarden, το οποίο κατασκευάστηκε από την Α31 Architectures και ολοκληρώθηκε το 2021. Σήμερα μαζί μας ο αρχιτέκτονας Πραξιτέλης Κονδύλης. Η Α31 Αρχιτεκτονική και Δόμηση ιδρύθηκε το 2007, εκτός από εμένα και από τον συνεργάτη μου πολιτικό μηχανικό Παναγιώτη Καρά. Το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε προϋπήρχε ήδη από το 2000, ήταν ένα κτίριο γραφείων αδιάφορης αρχιτεκτονικής, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη δόμηση 1050 τετραγωνικών μέτρων και την οποία διατηρήσαμε στο ακέραιο. Καθαιρέθησαν τα περισσότερα κομμάτια του. Παρ' όλα αυτά, αυτό που παρέμεινε ήταν ο βασικός στατικός φορέας του έργου, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας. Ενώ προσετέθησαν νέα τμήματα, όπως πρόβολη, μπαλκόνια, κυρίως στην όψη στη Φίβης. Η βασική κεντρική ιδέα σχεδιασμού ήταν η καθαρότητα της κατασκευής, η ειλικρίνεια της κατασκευής, τα μεγάλα ανοίγματα, η εξωστρέφεια του κτηρίου, με αρκετούς χώρους να έχουν θέαση προς τη θάλασσα, και επίσης ο σχεδιασμός και η κατασκευή των στοιχείων σκίασης των Περσίδων, οι οποίες είναι φτιαγμένες από σκυρόδεμα νέας τεχνολογίας, με ψηφίδα νάξου και τίνου, δίνοντας το αποτέλεσμα ενός μοσαϊκού αντικειμένου, γλυπτικής επίσης αξίας, το οποίο μπαίνει για λειτουργικούς λόγους, για λόγους σκίασης αφενός και για λόγους ιδιωτικότητας αφετέρου. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο επίσης δίνει ταυτότητα στο έργο είναι τα δάπεδά του, τα οποία και αυτά σχεδιάστηκαν από εμάς. Είναι χιτά δάπεδα μικρομοσαϊκού, τα οποία συνομιλούν με ένα τρόπο και με τις Περσίδες και δίνουν ταυτότητα και ελληνικότητα στο έργο. Το κτίριο αποτελείται από 4 ορόφους και 2 υπόγεια. Το δεύτερο υπόγειο είναι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και το πρώτο υπόγειο είναι βοηθητικοί χώροι χρήσης του ισόγειου χώρου γραφείων. Το ισόγειο στη μεγαλύτερη του έκταση είναι ανοιχτός χώρος γραφείων, ένας open space χώρος που φιλοξενεί τα γραφεία της ιδιοκτητήριας εταιρείας του έργου. Πρώτος και ο δεύτερος όροφος είναι τυπικοί, αποτελούνται από διαμερίσματα των 45 με 50 τετραγωνικών μέτρων έκαστο, ενώ ο τρίτος όροφος, στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έχει 2 μεγαλύτερα διαμερίσματα, 70 με 80 τετραγωνικά μέτρα έκαστο, τα οποία έχουν και προνομιακή θέα στη θάλασσα. Τέλος, στο τέταρτο όροφο υπάρχει ένα μικρό penthouse, ένα διάφανο παβίλιον με φυτεμένο δώμα, deck, εξωτερική πέργολα, barbecue και μεγάλη πισίνα με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα.
Το βασικό στοιχείο του περιβάλλοντα χώρου, το οποίο επηρέασε το σχεδιασμό, ήταν προφανώς η θάλασσα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το κτίριο, και πολλά διαμερίσματα του κτιρίου έχουν θέαση προς αυτό. Αυτό αποτυπώνεται στο σχεδιασμό των Περσίδων, οι οποίες σχεδιάστηκαν ακολουθώντας τον αλγόριθμο του Φουριέ, που είναι ο αλγόριθμος του υδάτινου κύματος. Η αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων βασίστηκε στη λογική του open plan. Αυτό είναι αντιληπτό τόσο στο ισόγειο χώρο γραφείων, όσο και στα διαμερίσματα όλων των ορόφων. Η επιλογή των υλικών έγινε με στόχο να υπάρχουν αναφορές σε ελληνικά στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε, όπως για παράδειγμα το μοσαϊκό δάπεδο. Στοιχεία όπως τα διακοσμητικά, ας πούμε, μαξιλάρια ανατέθηκαν στον designer Γιάννη Γκίκα, που αποτύπωσε αυτά την ψάθα από τα ελληνικά καφενεία, αλλά με ένα σύγχρονο τρόπο. Επίσης, το σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το στοιχείο της τέχνης είναι επίσης πάρα πολύ εμφανές στο σύνολο του έργου. Ο εικαστικός ο οποίος επελέγει για να φιλοτεχνήσει το έργο είναι ο Σωκράτης Φατούρος, και τα έργα του κοσμούν το σύνολο της πολυκατοικίας. Thank you.